να γυρίσουμε στην πατρίδα. Μεγάλης βαθμολογικής σημασίας εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Άρης, κερδίζοντας τη Ριζούπολη τον Απόλλωνα με σκορ 1-0. Το μοναδικό γκολ της νίκης το πέτυχε ο Άρης στο 60 λεπτό του αγώνος με κεφαλιά του Κούρη. Ήταν και η πρώτη χρονιά που ξεκίνησα στον Άρη, μετά την θητεία μου στην Κραϊόβα, την Ουνιβερσιτάτη τη Ρουμανική. Και η ευτυχή συγκυρία ήταν ότι με την έλευσή μου η διοίκηση είχε αποφασίσει να κάνει μία ανανέωση το 1976. Η παλιά ομάδα, η παλιά μεγάλη ομάδα του Άρη με το κύπελο του 1970 θεωρήθηκε ότι είχε κάνει τον κύκλο της. Και με την πρόσληψη του Αλκέτα του Παναγούλια ξεκίνησε μια ανανέωση. Εγώ θα έλεγα προσωπικά με δική μου λύπη, έλεγα τον Αλεξιάδη και τον άλλους παίκτες ότι πρέπει να δώσετε την θέση σας στα νέα τα παιδιά. Έβλεπα όμως ότι υπήρχε, ερχόταν μια γενναία με πάρα πολύ καλά ταλέντα από πίσω. Και δεν λέω ότι είμαι υπέρ της ανανέωσης πάντοτε. Η ανανέωση που γίνεται, γίνεται για ένα και μοναδικό σκοπό, να γίνει καλύτερη ομάδα η δικιά σου. Έβλεπα όμως ότι ο Κούης, ο Φυρός, ο Δράμπης, αυτοί όλοι οι ποδοσφαιριστές που ερχόταν από πίσω ήταν καλοί ποδοσφαιριστές. Δεν δίστασε λοιπόν καθόλου. Και μια και ήμουν ο Αργιανός της εποχής εκείνης και δεν παρεξηγήθηκα από τον κόσμο, σιγά σιγά από τους παίκτες, δεν τους έβγαλα όλους με μια φορά έξω. Σιγά σιγά πήραν τη θέση του αυτοί οι παίκτες που ανέφερες, που αν θυμάσαι καλά, αποτέλεσαν και τη βάση ακόμα και της εθνικής ομάδας, όχι μόνο του Άρης. Για πολλά χρόνια, μέχρι που φτάσανε την ομάδα στην Περούτζια με το πρωτάθλημα της Ευρώπης κτλ. Η ομάδα οριμάζει, βελτιώνεται διαρκώς και συχνά παίζει υπέροχο ποδόσφαιρο. Όπως την περίοδο 1978-79, όταν με προπονητή τον Βούλγαρο Αποστόλ Τσατσεύσκι επιτυγχάνει ένα μοναδικό για πολλά χρόνια ρεκόρ. 17 αγώνες στο Χαριλάου, 17 νίκες. Φόβος και τρόμος της εποχής, εκείνος ο Άρης κατακτά έναν σπουδαίο άτυπο τίτλο. Η ομάδα με την καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εκείνη η χρονιά με την έλευση του Τσατσεύσκι ήταν η χρονιά της αυτοπεποίθησης. Ήταν η χρονιά που μπόρεσαμε, ίσως και με τις βάσεις που είχαμε από άλλες σχολές, από την Ουγγρική σχολή, τη Ρουμανική σχολή, να παίξουμε την μπάλα πιο πολύ, να μην πουλάμε την μπάλα εύκολα, να κάνουμε αυτή την κυκλοφορία που ήταν κάτι καινούριο για την εποχή, και νομίζω αυτό συνετέλεσε και στο να κάνουμε αυτές τις νίκες, στην έδρα μας τουλάχιστον, να ενθουσιαστεί ο κόσμος, να κάνουμε αυτό το ρεκόρ των 17 νικών, και η αυτοπεποίθησή μας μεγάλωσε και νομίζω ότι αυτή η χρονιά ήταν που μπήκαν οι βάσεις για έναν τίτλο. Σεμερτζίδης σε μια νέα επίθεση του Άρη, Μπαλής γυρίζει στον Όλε, προσέξτε τη φάση, ωραία Όλε, σέντρα, κεφαλιά ο Μπαλής, Θεοχαρίδης προσπαθεί να αποκρούσει, χτυπάει στο δοκάρι μπάλα, Τσιβόγλου αποκρούει προσωρινά, ξαναγυρίζει μπάλα στον Όλε, κλείνεται μέσα σε τρεις αντιπάλους, γυρίζει στον μπάλα, νέα σέντρα, νέα κεφαλιά ο Μπαλής και νέα κεφαλιά ο Κούης, πρώτου Παντέλη που είχε βγει μάλλον άκερα, και ο Άρης προηγείται 1-0. Πάλι ο Άρης στην επίθεση από το Φυρό στον Κούη, προσέξτε και αυτή τη φάση, από τον Κούη στο Σεμερτζίδη. Είχαν πολύ κινητικότητα και άλλαζαν εύκολα και όμορφα θέση οι Αριανοί στο παιχνίδι αυτό. Πάλι στον Κούη έφτασε η μπάλα, σουτ, αποκρούει προς τον Θεοχαρίδης, η μπάλα στον Όσκο και αυτός από καλή θέση. Ήμασταν μια ομάδα η οποία πιέζαμε πάρα πολύ, ήμασταν νέα παιδιά, είχαμε μεγάλη διάθεση, πιέζαμε πάρα πολύ και όλα τα παιχνίδια τα θυμάμαι ένα προς ένα, ήταν καταπληκτικά. Δηλαδή δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα ούτε με Ολυμπιακό ούτε με Παναθηναϊκό. Τους κερδίζαμε άνετα εκείνη την εποχή. Και ιδιαίτερα εκείνη τη χρονιά, βέβαια και στη συνέχεια, αλλά εκείνη τη χρονιά ιδιαίτερα κάναμε αυτό το ρεκόρ, το αξίζαμε και το κάναμε. Δεν δυσκολευτήκαμε σχεδόν από κανέναν αντίπαλο μέσα εδώ στο γήπεδό μας. Μετά τον θαυμασμό του Πανελληνίου, σειρά έχει η Ευρώπη, αφού η σεζόν 1979-80 εξελίσσεται αξέχαστη. Όλα όμως ξεκίνησαν με τον αποκλεισμό της μεγάλης Μπενφίκα σε δύο ιστορικούς αγώνες. Είχαμε κάποιο δισταγμό. Μπαίνοντας στο γήπεδο λοιπόν, βλέπουμε την ομάδα της Μπενφίκα να μαζεύεται στο κέντρο, πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, να μαζεύεται στο κέντρο, να αγκαλιάζονται όλοι μαζί και να συζητάνε κάτι μαζί. Εκείνη τη στιγμή κάποιος μπήκε μέσα και μας είπε: «Παιδιά, τους βλέπετε, φοβούνται κι αυτοί. Δεν υπάρχει λόγος να τους φοβάστε».
Παίξαμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, σκοράραμε τρεις φορές και βάλαμε τις βάσεις για την πρόκριση. Βεβαίως δεν ήταν καθόλου εύκολο. Όταν πήγαμε μέσα στην Μπενφίκα με 70.000 κόσμο, μια απίστευτη ατμόσφαιρα. Μπορώ να πω ότι στο πρώτο μήχρο χάναμε 1-0. Μετά, όταν μπήκε το δεύτερο γκολ, νομίζαμε ότι η κερκίδα έπεσε πάνω μας. Τέτοιο πράγμα είχε συμβεί εκεί. Και βεβαίως ο Γιώργος Σεμερτζίδης με ένα σουτ στο 85, δεν ξέρω αν θυμάμαι, το 82 πόσο ήτανε, έστειλε την μπάλα στο γάμα της εστίας του Μπέντο τότε, και θυμάμαι ότι πανηγύριζε ο Γιώργος και ακουγόταν μόνο η φωνή του σε 70.000 κόσμο, ακουγόταν μόνο αυτός. Δεν μπορούσαν να μιλήσουν, δεν μπορούσαν να αρθρώσουν λέξη, τίποτε. Το μούδιασμα ήταν περισσότερο με την Περούτζια, ότι η Περούτζια σε 24-25 αγώνες στο Ιταλικό πρωτάθλημα τότε ήταν αίτητη. Και λέγαμε εμείς πώς θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που δεν μπορεί να την κερδίσει η Μίλαν και η Γιουβέντους και η Ίντερ, και θα μπορέσουμε να την κερδίσουμε εμείς. Όντως, πραγματικά ήρθε εδώ μέσα. Τότε οι Ιταλοί παίζανε και με το πολύ αμυντικά, με το κατενάτσιο που λέγαμε. Πραγματικά ένιωσα πολλές φορές, ιδιαίτερα μέσα στην περιοχή, να με τραβάνε τις φανέλες, τα χέρια, τους ώμους, να σε πιάνουν, να μην σε αφήνουν δηλαδή να κινηθείς. Φέραμε εδώ πέρα τελικά ένα αποτέλεσμα ισοπαλία, το 1-1. Και στο επαναληπτικό που πήγαμε για να το διασκεδάσουμε περισσότερο. Και όντως, δηλαδή, δεν πήγαμε με άγχος να παίξουμε, και η αλήθεια είναι ότι πιάσαμε μια καταπληκτική απόδοση σε εκείνο το παιχνίδι. Ό,τι κάναμε μας έβγαινε, που λέμε, στο ποδόσφαιρο, και καταφέραμε όχι μόνο να πετύχουμε μια νίκη άνετη με το 3-0, δηλαδή τα 2-0 το ημίχρονο, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και άλλα γκολ. Και ο Κούις με κεφαλιά πρώτα τη μεσού τέπειτα δημιούργησε τις προϋποθέσεις να σημειωθεί το πρώτο τέρμα. Ένα δεύτερο γκολ ξεκίνησε από ένα φάουλ του Μπαλί. Απέκρουσε ένας Ιταλός, έστρωσε την μπάλα στο Σεμερτζίδη, που με μια φοβερή βολίδα έκανε το 2-0 πριν συμπληρωθεί το πρώτο 20 λεπτό του αγώνα. Τη χαριστική βολή για την Περούτζια την έδωσε στο 67 ο Ζίνδρος. Εδώ οι Ιταλοί χάσαν την μπάλα από το Σεμερτζίδη, πετάχθηκε ο Ζίνδρος μπροστά. Παίξαμε το τέλειο παιχνίδι. Εκτός ότι τις σκοράραμε τρεις φορές εκεί μέσα. Ήταν η πρώτη ήττα της Περούτζα μετά από 30 τόσους αγώνες. Ήταν κάτι το φανταστικό, μια ατμόσφαιρα πάρα πολύ καλή και με πάρα πολλούς Έλληνες. Θυμάμαι η μια πλευρά της κερκίδας, εκεί που έβαλα το τρίτο γκολ, ας το πω έτσι, εκεί είχε πάρα πολλούς Έλληνες. Ήταν κάτι το φανταστικό, να μην πω για την υποδοχή στο αεροδρόμιο, στο γυρισμό, που δεν πατήσαμε στο αεροδιάδρομο, μας πήραν σηκωτούς από τη σκάλα του αεροπλάνου, μας πήραν σηκωτούς. Νομίζω ότι αυτό ήταν το καλύτερο παιχνίδι που κάναμε, που έκανε αυτή η ομάδα εκείνες τις εποχές. Λαγιός. Λαγιός μπήκε μέσα στην περιοχή, είναι επικίνδυνη η κατάσταση για τα ελληνικά κόμματα και επιτυγχάνει τον γκολ. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Σκόμποε. Παράλληλη σέντρα και βλέπουμε είναι τον διαιτητή, είναι γκολ, είναι γκολ. Να τον τείχος. Πάλα σπατάει την μπάλα. Σουτ και έψαλος, βγαίνει ο Τσούρκοβιτς και απέκρουσε θαυμάσια. Τελικά το αφήνει στον ρεπ και είναι το γκολ. Ζημακόκι για τον ρεπ. Σουτ και είναι το 3-1. 3-1 λοιπόν από τον Ολλανδό Άσο της Σεντεχέν. Σκόμποε, μονομαχία με τον Ολεξιάκ και πέναλτι. Πέναλτι για τον Άρη λοιπόν. Τσουρκοβίκ και Πάλας. Πάλας και γκολ. 3-2 το σκορ. Σκόμποε. Κεφαλιά πίσω και γκολ. Είναι το 3-3. Η πορεία λύγει με το αλυσμόνητο 3-3 στο Χαριλάου με αντίπαλο τον Γαλαξία Αστέρων της Σεντετιέν. Την ίδια σεζόν, ο Άρης φθάνει μία ανάσα από το πρωτάθλημα Ελλάδας. Παρά το ότι αλλάζει προπονητή στη μέση της χρονιάς, με τον Άγγλο Μπλάνστοου να διαδέχεται τον Ουρουγουανό Σασία, κάνει εντυπωσιακή πορεία παράλληλα με την ευρωπαϊκή, επίτευγμα σπανιότατο για ελληνική ομάδα. Η τελική μάχη είναι το